Μαθαίνω, μαθαίνω. Πρέπει να μάθω. Τράβα τώρα την κίνηση αυτή, την κίνηση αυτή. Τα έχω μάθει εγώ από την καγιά αυτό το... Έλα, έλα λέμε. Καλό, καλό. Το έχω, το έχω. Λέγε ρε Βαρβάρα, το έχω. Χριστίνα, μην τρέπεσαι. Τι θα λέγατε εσείς στον παρουσιαστή, δεν θα λέγατε. Αυτά ξέρετε τώρα που κάνει παίκτη. Έρχονται εδώ γλύψιμο στον παρουσιαστή για να κερδίσουν. Καλώς τα παιδιά. Καλώς σας. Άμα θέλετε να δείτε πασαρέλα, άστο. Μην κοιτάς από εδώ. Ας καμία σχέση. Από εκεί κοίτα. Κανείς δεν σταματάει. Συνεχίζουμε, δεν ακούω. Ακούτε. Τώρα να ανέβουνε τα decibel. Κοίτα εδώ, Ισμήνα, κοίτα τώρα, πώς σταματάει ο κόσμος. Τι έχεις φτιάξει, Πέτρο. Ρε παιδιά, φύγανε, ξεφύγανε τρία χειροκροτήματα. Δεν το κάναμε καλά το φρενάρισμα αυτό. Θα το παραλάβουμε μετά, θα έρθω να σας εξετάσω, γιατί τώρα ξεκινάει ο τροχός της τύχης. Παρακαλώ. Και όταν λέμε ξεκινάει, ξεκινάει με τη... Χριστίνα... Πάλι... Πάλι την ψηλή δίπλα μου τη βάλατε! Δεν φοράει ούτε τα κούνια! Παναγία μου! Χριστίνα! Καλώς όρισες, κοριτσάρα μου! Καλώς σας βρήκαμε! Χάθηκε να βάζανε μία Βαρβάρα δίπλα μου! Βαρβάρα μου, μην ταιριάζουμε, κορίτσι μου, ξεκάθαρα. Μανώλη μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε όλοι. Εδώ δεν μετράει το μπόι, εδώ μετράει η τύχη. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάμε, λεξομαχία. Η πρώτη κατηγορία είναι αντίθετα. Για βάλτε το χέρι στο μπάζερ, γιατί θα εμφανιστούν δύο αντίθετες λέξεις. Έτοιμοι? Ξεκινάμε τώρα αμέσως. Δεν θέλουμε το πιο μακρύ χέρι, θέλουμε το πιο γρήγορο. Έχει πατήσει πιο γρήγορα ο Μανώλης. Γενναιόδωρος Τσιγκουνής. Είπε με Μανολιό. Αμέ, μπράβο. Μανώλη μου, συγχαρητήρια. 100 ευρώ παίζει πρώτο σε λίγο. Θα με επιτρέψει όμως να ξεκινήσω από τις κυρίες, να τις γνωρίσουμε. Δεν το πιστεύετε έτσι, ότι η Χριστίνα, αφού έφυγε από τον next model που δεν ήθελε από μόνη της να πάει, ήρθε εδώ στον τροχό της τύχης για να είναι το next τροχός της τύχης model. Έλα εδώ, Χριστίνα μου. Έλα εδώ. Γιατί δεν με πιστεύουνε, κοριτσάρα μου, δεν με πιστεύουνε. Ότι δεν φοράς τα κούνη, σου λέει, τι θα φοράει κανένα δωδεκάποντο η Χριστίνα. Βλέπετε εσείς πουθενά δωδεκάποντο, κύριε Γαλανούλη. Εδώ, τίποτα. 2 μέτρα, για την ακρίβεια πόσο. 1,82. Καλά, συγγνώμη, μόνο 1,82 είσαι. Και συζητάει, σε παρακαλώ, πήγαινε στη θέση τώρα, 1,82 μόνο γυναίκα πράγμα. σε παρακαλώ. Δεν είναι ύψος αυτό, εγώ νόμιζα ότι είναι 2,5 μέτρα τουλάχιστον. Συγγνώμη, ο σύζυγος είναι αναλόγου βενιλικούς ή... Είναι. Α, είναι. Δεν φωνάζεις. Όχι. Αγάπη, ή που είσαι και τα λοιπά, και αρκετές για μένα, όχι. Είναι 2 μέτρα, λοιπόν. Είναι. Αυτό εξίσου ψηλός. Μπράβο, σκύρο, παιδάκι, έχουμε. 2, ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι. Το κοριτσάκι είναι... το έχω εδώ. 1,70 θα είναι το κοριτσάκι, επειδή είναι μικρότερο ακόμα, φαντάζομαι. Περίπου. Το αγοράκι 2-4, Είναι ψηλά και τα δύο. Δεν το για την ηλικία του. Για την ηλικία του. 1,82 η μάνα, παιδιά, 1,90 τόσο ο πατέρα. Είναι τα παιδιά, πώ θα βγουνε, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Και την άρα μου. Σε καλωσορίζω. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Μπάρμπαρα! Το κορίτσι μα αγαρτωμένο με τα ρόζ. Α, καλή με τα ρόζ και τα λοιπά. Δεν είμαι υπέροχη. Και κάνει και. Εννοείται. Μ' αρέσει. Μα θέλω να πω στο next model. Και απλώ. Να πα, γιατί να πα. Εγώ μπορώ να μεσολαβήσω. Έχω κονέ με το κανάλι. Έχω κονέ. Μπορεί να πα και να κάνει την πασαρέλα σου και όλα, ρε παιδί μου. Γιατί αφού έχει σκέρτσο, τσαχπινιά κτλ. Εννοείται. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτω. Μόνο τύχη χρειάζεται. Διότι αν χάσει σήμερα εδώ πέρα, δεν θα σε πάω, να ξέρει. Όλα τα κονέ μου θα τα εξαντλήσω τώρα σε περίπτωση που κερδίσει. Το δέχομαι. Αλλά. Εάν μου λύσεις έστω και ένα γρίφο σήμερα, είμαι διατεθειμένος να σου παραχωρήσω την πασαρέλα τη δική μας. Ποιο next top model τώρα, τροχό top model. Τα έχουμε πει αυτά, Βαρβάρα. Ναι, ναι, το έχουμε. Καλή επιτυχία σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μόντελ είναι ο Μανώλης από μόνος του. Μαραγιό. Εντάξει.
Όλο λέμε για ωραία κορίτσια που έγινε ένα ωραίο αγόρι. Το μελαχρινό αγόρι. Εσύ, άμα δεν είσαι από την Κρήτη, σε λένε Μανώλη, είσαι μελαχρινός. Είμαι από τη Μάνη. Από τη Μάνη είσαι, εντάξει, τα, κοντά, κοντά, κοντά. Είμαστε Κρήτη Μάνη κτλ. Φέτο πήγα στο Γερολιμένα και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Από χαιρετισμού στου Καλονιού. Παρακαλώ τη Μάνη, είσαι ένα υπέροχο μέρο χωριό. Ξέρετε, δεν κάνω ματέρια, αλλά πολύ ωραίοι άνθρωποι. Σπήλαιο τυρού και τέτοια εκεί, από την αποσκευή τη Μάνη, από εκείνη την πλευρά. Αρεόπολη είμαι εγώ. Αρεόπολη. Τι σουβλάκια φάγαμε, φίλε, με συγκινείς πραγματικά που είσαι εδώ. Θυμάμαι ωραία πράγματα. Καλή επιτυχία. Σε καλό, ευχαριστώ. Θα μάθω πολύ περισσότερα και για τους τρεις σας σε λίγο, γιατί τώρα θα παίξουμε. Γυρίζοντας στον τροχό με τον Μανώλη πρώτο-πρώτο στον πρώτο γύρο. Μανώλη μου, θα ξεκινήσουμε να γυρίζουμε, αφού πάρουμε και μια κατηγορία. Γιατί χωρίς κατηγορία, απλά θα βάζουμε θέματα από το σπήλαιο του Δηρού μόνο και τίποτα άλλο, εντάξει. Η κατηγορία είναι δελτίο καιρού. Δελτίο καιρού. Μια ορολογία θέλουμε, παιδιά, που την ακούμε πάρα πολύ συχνά. Γιατί εντάξει, με τον καιρό λίγο πολύ ασχολούμαστε όλοι κάθε πρωί. Λέμε, τι καιρό θα κάνει αύριο, τι έχει σήμερα, να βάλω μπουφά, να μην βάλω, να πάρω κράνο, να πάρω γάντια. Μανώλη μου, μια ορολογία. Ξεκινάμε το γύρισμα. Καλή επιτυχία. Δεν πιστεύω να είσαι μετεωρολόγος. Όχι, έτσι. Καμία σχέση με τον Αρνιακό. Καμία. 30 ευρώ, παρακαλώ. Το ΚΑΠΑ. Δεν ξέρω πώς θα έχει συνηθίσει από την τηλεόραση, αλλά αν περιμένεις με 30 ευρώ να γίνει οχλαγωγία για πάρτι σου, ξέχασε εδώ. Έτσι δεν υπάρχουν αυτά εδώ. Εμείς θέλουμε εδώ να βλέπουμε τεράστια ποσά για να χαιρόμαστε και εμείς με τη χαρά σου. Έλα. Και 20 ευρώ. Ούτε με 20. Λάμδα. Μόνο να βγάλει 5 λάμδα θα χαρώ. Με ένα λάμδα, φίλε, ούτε σε κοιτάω να ξέρεις. Έχεις γυρίσει ήδη. Έχεις γυρίσει ήδη. Μια και λέμε για Μάνη, Μανώλη, έχει εδώ σόι μανιάτικο στην κερκίδα. Όχι, τίποτα, όχι. Μόνος μου ήρθα. Τι γλιτώσαμε σήμερα, πω μια κουβέντα παραπάνω. Καλό. Μάλιστα. Καλό ή κακό, δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις με το επόμενο σύμφωνο. Ναι. Βεβαίως και υπάρχει. Και τώρα θέλω να δούμε λιγάκι τι συμβαίνει με αυτό το ερωτηματικό, Ιωσήφινα μου. Θέλεις λίγο να βοηθήσουμε εδώ το μανιάτι μας. Να τον διευκολύνουμε, να το θυμίσουμε τι ακριβώς έχει το ερωτηματικό από κάτω, γιατί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Υπάρχει ένα δίλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το σηκώσεις και ίσως βρεις 500 ευρώ, αλλά μπορεί να βρεις και χρεοκοπία. Αν χρεοκοπήσεις, κάνεις τα 90 σου ευρώ. Τι είχαμε, τη χάσαμε, έτσι το βλέπεις. Φίλε, σε πάω, δεν θα κάνω καμία καθυστέρηση. Το είπες, τι είχαμε, τη χάσαμε, έδειξε την ψυχολογία σου. Θέλω να το δείξω στην Ιωσήφινα για να μου πει μόνο η Ιωσήφινα. Μην βλέπετε εσείς, μην βλέπετε εσείς, μην βλέπετε εσείς. Μόνο η Ιωσήφινα, παρακαλώ. Ιωσήφινα, τι έχουμε εδώ. Το 500άρικο. Ναι! Μπράβο! Είναι επειδή το πασάραμε όμορφα, βλέπεις, Πέτρο μου. Γιατί θα μπορούσε να κάνεις μια λανθασμένη επιλογή και αν ήταν το άλλο ερωτηματικό του έργου, τότε κλαπ να έχεις χρεοκοπήσει. Ωστόσο δεν χρεοκόπησες και όχι μόνο δεν χρεοκόπησες, αλλά τι του έχω εγώ, τι του έχω εγώ. Ένα 500άρικο. Έλα, δικό σου. Έχεις 590 ευρώ σύνολο. Ένα νέο κακό αυτό που είναι ότι δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα ακόμη, γιατί αυτό το 500 άρικο είναι επιταγή. Έλα μου. Πολύ ωραίο ξεκίνημα, Μανώλη. Και όχι μόνο άρχισε πρώτος, αλλά δεν έχει αφήσει ησυχία ούτε τα ποσά, ούτε τα κορίτσια να ακουμπήσουν τον τροχό της τύχης ακόμη. Σίγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας έχει βγάλει λίγο την ψυχή με τα γράμματα 1-1, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν διπλά γράμματα και τριπλά, οπότε δεν μπορώ να σε κατηγορήσω γι' αυτό. Στα 6-10 μπορείς να αγοράσεις ένα φωνήεν. Δεν το είπα για να το κάνεις, το είπα ναι, σαν... Όχι, όχι, το σκεφτόμουν. Σαν πολιτική. Θέλω το έψιλον. Ε. 510 είσαι πάλι με την επιταγή σου και ξανά τον τροχό. Δελτίο καιρού. Μία ορολογία που χρησιμοποιεί ο Αρναούτογλου Μπράδερ, ο Αρνιακός, η Μαρία Σινιόρη που ήταν αγαπημένη με παλιά, μέχρι και η Πετρούλα την έχει χρησιμοποιήσει. Όχι, εσύ δεν θα τη χρησιμοποιήσει. Πήγε να χαρεί ο άνθρωπος και είναι λογικό γιατί το 200 ήταν στο τσακ, αλλά φίλε, είχες λαδώσει πολύ καλά τα φρένα σου. Bad luck. Κλακ, και ό,τι υπήρχε εδώ μόλις έφυγε, σαν να μην έπαιξε ποτέ ο φίλος μου ο Μανολιός. Χριστίνα μου, καλή επιτυχία. Είσαι από τις λίγες γυναίκες παίχτριες
που δεν ζορίζονται να τον τροχώ. Να, θα κάνεις ένα έτσι και θα γυρίσεις. Ναι, έτσι. Δεν θα κάνεις να σκύψεις μια ώρα εκεί πέρα. Πάμε, έτσι. Άνεση. Άνεση, είδατε. Αυτό είναι. Για γυναίκα, τρομερά πράγματα. Ναι. Παρότι η boy. Μπορώ, αλλά. Τύχει καθόλου. Τίποτα. Βαρβάρα, εσύ ξέρω θα ζοριστείς. Ναι, συμβαίνει αυτό. Σε εμάς τους. Δεν είμαστε κοντοί, είμαστε και κανονικοί. Οι άλλοι είναι ψηλοί. Δεν ζορίζεσαι λίγο, αν πας και φέρεις κανένα 200 να το λύσεις. Να περάσεις πρώτη. Να, γιατί όχι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. 30 ευρώ. Θα πω το φι. Το φι. Πολύ ωραία. Υπάρχει ένα φι. Ήταν τυχαία η επιλογή. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Σε οδήγησε στη λύση του γρίφου. Θα δούμε. Αν το έλυσε έτσι. Δεν μα λε, είναι και μυστικό παθμό. Δεν θα δούμε, δεν σα λέω. Εννοείται τι. Εντάξει, βαρβά να μην μιλέ τίποτα. Θα γυρίσω. Να γυρίσει. Έχει ακουστά τα ρολόγια Schlesinger. Ναι. Τα έχει ακουστά. Έχει βάλει πότε στο χέρι σου ρολόι Schlesinger. Όχι. Θέλει. Ναι. Πες μου ένα σύμφωνο και στο φέρνω εγώ. Λοιπόν, θα πω το ρο. Ρο, όπως λέμε, ρολόι. Schlesinger, παρακαλώ, το 1902 το brand name αυτό πρωταγωνιστεί. Το πιο διάσημο και μεγάλο πρωτάθλημα τέννις στον κόσμο, στο Wimbledon. Τέννις παίζεις. Εγώ, όχι. Και να ξεκινήσεις, πάρει ένα Schlesinger και μετά παίρνεις και ρακέτα με ένα χρειαστεί να πας στο Wimbledon. Δεν μου πολύ αρέσει. Δεν σου αρέσει το τέννις. Όχι. Το ρολόι όμως αρέσει, το τσίμπησες. Εντάξει. Λοιπόν, 180 ευρώ. Στο ταμείο σου μαζί με το ρολόι, συν τα ψηλά για τα γράμματα, έφτασε στα 220 και δεν μπορεί να αγοράσει φωνή, τα λοιπά. Όχι, το ξέρω, δεν πειράζει, θα γυρίσω. Να γυρίσω, ή όχι. Πέρασε την αδειά μου. Είναι καλό, καλό παιδί. Ναι, ρωτάει, να γυρίσω, μπορώ. Να γυρίσω, μπορώ. Φυσικά και μπορεί, γιατί είναι η σειρά σου. Και πάλι. Εγώ είχα όλη την καλή διάθεση, Μπάρμπαρα, αλλά δυστυχώς την πατήσαμε εδώ πέρα. Ναι, Μανολιό, πριν τα έβγαλε, τα χάσε, δεν τα ξαναβγάζει, ρε φίλε. Μπορεί, ρε Μανώλη, έλα. Το έχεις μετά από σάρε μπαγάσα, το έχεις. Έλα. Το Δέλτα. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, δεν πιστεύω ότι κάποιος το λέει έτσι τυχαία το Δέλτα. Ξέρει το γρίφο για το πει. Τώρα να σου πω εγώ τα νέα, δεν έχει άλλο σύμφωνο φιλαρακό. Το ξέρεις κι εσύ. Φαντάζομαι να. Άρα ξέρεις το γρίφο, άρα 150 ευρώ είναι μια χαρά για να ξεκινήσεις. Έχεις και 100 από τη λεξομαχία. Α, μια χαρά. Θα παραμείνεις πρώτος με 2-2. Σε ακούω. Διάρκεια ηλιοφάνειας. Δώσ' το μου άλλη μια φορά δυνατά. Διάρκεια ηλιοφάνειας. Διάρκεια ηλιοφάνειας. Άψογα, άλλα 150 συν 100, το σύνολο για το φίλο μου το Μανολιό είναι 250 ευρώ και φυσικά παραμένεις πρώτος. Τελειώσαμε με τον καιρό, πάμε στην επόμενη κατηγορία, στο δεύτερο γύρο. Τι μας έχεις, Τζουγκανάκη? Η κατηγορία μας είναι φυτολογία. Πάρε μια ιδέα και από το πόσα γράμματα ψάχνουμε και γύρισε αμέσως στον τροχό. Χριστινάκη μου, πάμε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευρώ. Το σίγμα. Ωραία. Οκ. Okay. Πριν είχες χάσει τη σειρά σου, νομίζω. Αυτό, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, αλλά τώρα ήταν πολύ καλύτερο. Γύρισες και ας παίξεις Βαρβαρούλα. Έλα, λουλούδι μας. Η κατηγορία μας είναι φυτολογία. Και δεν θα ξεκινήσει καλά ούτε η Βαρβάρα σοβαρά τώρα. Χάνει τη σειρά της και η Βαρβάρα. Μανώλη, πάλι πρώτος παίζει, ρε μεγάλε. Πώς θα καταφέρνεις. Έλα. Ο Μανιάτης πρώτος, έχει δυνατός. Είκοσι. Το κάπα. Αυτή τη φορά έχει 3 κάπα, είναι 60 ευρώ αυτά. Όμα. Πολύ καλύτερα είναι το κατοστάρικο. Τώρα, άμα μπορείς να κάνεις το ίδιο, να πεις ένα τριπλό γράμμα, να δεις, Μανώλη, τι θα γίνει. Το λάμδα. Ναι, είναι 100
επί 2, 200, σύνολο 260. Το μη. 40 ευρώ ακόμη, 2,60 και 40, 300 ευρώ πλέον. Θέλεις να αγοράσεις? Ναι, αγοράσω το Α. Α, Ρεόπολη. Πολύ καλό, μπράβο. Έχεις 200 ευρώ, εξεμφανίσει το μισό γρίφο τουλάχιστον. Τώρα που Ρεόπολη, πόσο καιρό έχεις να πας? 10 χρόνια. Εκεί που πήγαινα συνέχεια Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Έχει να πα 10 χρόνια. Φίλε, έχω πάει εγώ μόνο 2 φορές το τελευταίο χρόνο. Πλάκα μου κάνει. Κοίτα από τη μάνη, ντροπή σου. Έλα, γύρισε, γύρισε. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα τη φιλενάδα μου εκεί στην πλατεία στην Αρεόπολη που το σουβλάκι βάζει 40 διαφορετικές σάλτσες. Θυμίστε όταν θα πα στο χωριό σου ξανά, ότι σε στέλνω εγώ που είμαι από άλλο χωριό. Ναι. Χριστίνα μου, ευκαιρία, για δεν έχεις δω. Πετύχει γράμμα, δεν έχεις πετύχει τίποτα. Τίποτα. Τώρα, κάνε τα όλα, πάμε. Είναι πολύ άτυχη η Χριστίνα μέχρι στιγμής, αλλά είναι μόνο η αρχή του παιχνιδιού μας. Να, για παράδειγμα, τώρα ετοιμάζεται να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο. Πες μου το γράμμα. Το Δέλτα. Δέλτα για ένα smartphone MLS MX Plus. Και 4G, πάρτο. Και επειδή έχει και κόρη, κόρη γιο. Κόρη και γιο. Ποιο θα σφαχτεί για αυτό το τηλέφωνο? Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο. Λοιπόν, ξαναγύρισε να τα κερδίσει κι άλλο γιατί δεν φτάνει. Ένα, εσύ πρέπει να τα κερδίσει επί δύο όλα. Έλα μου. Πέρασε πρώτη στο γύρο η Χριστίνα με 309 ευρώ που έχει αυτή τη στιγμή και θα βγάλει τώρα, άμα βγάλει το επί δύο, θα είναι τέλεια. Λοιπόν, τώρα πες μου το σύμφωνο που θα σου δώσει τη δυνατότητα να διπλασιάσεις όλο το συνολικό ποσό το οποίο έχεις στο ταμείο σου αυτή τη στιγμή. Το πι. Ναι, παιδί μου, πάρ' το επί δύο. Παίρνεις τα χρήματά σου για τα δύο πι και τώρα, Χριστίνα μου, έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, κάτι εξαιρετικό. Αυτό εδώ είναι για να μας θυμίζει ότι σε περίπτωση που λυθεί από σένα αυτός εδώ ο γρίφος, τότε ό,τι ποσό υπάρχει μπροστά σου, εκείνη τη στιγμή στον πίνακα, ό,τι ποσό υπάρχει, διπλασιάζεται. Τι σημαίνει αυτό? Εάν για παράδειγμα φτάσει στα 500, 600, 700 ευρώ σε αυτό το γύρο, ξεφεύγει ήδη με ένα ποσό που άλλοι δεν μαζεύουν ούτε στο τελικό. Έλα, ό,τι σου έκρυβε η τύχη στον πρώτο γύρο, στο φύλαγε για το δεύτερο. Μην παραπονιέσαι. Μακάρι. Όχι! Φρένο! Εκεί. Έλα, ρε παιδί μου. Θα είναι τα σπαστικά. Αυτά είναι. Θα είναι τα σπαστικά, δηλαδή που πιάνεις το επιδείο και... Έτσι, δώσε. Τουλάχιστον χάσε μετά, ρε παιδί μου, αμέσως, τώρα που χαρήκαμε. Έλατε. Λοιπόν, βγάζουμε το φουρνάκι. Κρίμα. Και τώρα θα το κάνουμε και σκηνοθετικά αυτό, να είσαι ωραίο. Παρακαλώ, ένα κοντινό στη Χριστίνα μας. Χριστίνα, το φουρνάκι έρχεται. Βάλε πάνω το δώρο που έχεις κερδίσει πριν. Τσου. Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο. Και το άλλο. Χριστίνα μου. Καρδιά. Τερε. Η Χριστίνα έμεινε στο μηδέν. Λοιπόν. Βαρβάρα, τι ξέρεις από το γρίφο? Νομίζω ότι το ξέρω. Θα το πεις για 100 ευρώ. Δεν θα ανθίσεις όμως με 100 ευρώ. Ίσως λίγο ποτισματάκι θα πάρουμε. Θα το πω. Θα το πεις. Θα το πω. Άντε, να σε δω, Βαρβάρα μου. Μπουκαμβίλια. Ναι. Περικοκλάδα. Αν είναι σωστό, παίρνεις ένα κατοσταρικάκι και γυρίζεις τον τροχό. Έτσι να δω τι θα έφερνες. Έλα ρε κορίτσι, για γύρισε. Γύρισε. Το φοβήθηκες. Εγώ τι να κάνω. Μα τι είχες να χάσεις? Μου είχες πει άμα λύσω ένα γρίφο θα κάνω πασαρέλα. Τι να το χάσω? Σοβαρά τώρα για την πασαρέλα, το έκανες? Παιδιά, θα έχανε τη σειρά της και για να κάνει πασαρέλα το κορίτσι. Ναι! Μπράβο, 100 ευρώ για σένα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, συγγνώμη, δεν μπορώ. Μπορώ, παρακαλώ. Ιωσήφινα μου, θέλω να δεις τώρα εδώ. Τι σημαίνει, μπορεί να μας λείπει το boy, αλλά το έχουμε σε επιβλητικότητα. Παρακαλώ, μουσική, έρχεται το very next top model του τροχού της τύχης τώρα. Έλα, Βαρβάρα. Και την τσαχπινιά κάνει, Πέτρο μου. Wow!
μου, τι είπες, τι είπες τώρα. Παιδιά, συγγνώμη, θα ήθελα λίγα λεπτά. Είναι εδώ δίπλα η Βίκη Καγιά. Έλα μαζί μου μέχρι να δώσεις συμμετοχές. Πάω, παιδιά, είναι η Καγιά. Βίκη, περίμενε! Βίκη! Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε στην παρέα μας, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στροφός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8080. Το είχα υποσχεθεί, το είχα υποσχεθεί. Στις διαφημίσεις, γι' αυτό άλλωστε βάλαμε και διαφημίσεις. Επειδή η Βαρβάρα μου λέει: εγώ δεν πήγα να δοκιμαστώ, δεν με είδαν εμένα στον Next Model. Πήγαμε δίπλα, δεν βρήκαμε την Βίκη Καγιά, οφείλω να το ομολογήσω. Όμως βρήκαμε η Λιάννα Παπαγεωργίου, η οποία είναι top model και μου λέει: δεν κατάλαβα. Τα ακριβά αρώματα χωράνε και σε μικρό μπουκάλι. Και πήγαμε με το πανάκριβο άρωμα, παρακαλώ. Μπράβο, Βαρβάρα μου. Λοιπόν. Η Βαρβάρα, η οποία είναι μόλις 19 ετών, μέχρι πέρσι πήγαινε σχολείο το κορίτσι μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, έβγαλε τα πρώτα της 100 ευρώ εδώ και έφτασε, επλησίασε το Μανώλη που έχει 250. Δηλαδή, έχουμε παίξει τώρα, παιδιά, συγγνώμη, σχεδόν τα 2 πέμπτο του παιχνιδιού και έχετε όλοι μαζί 350 ευρώ. Δεν είναι ντροπής πράγματα αυτά. Ντροπής. Τρίτος γύρος τώρα, να τελειώνουμε με αυτά τα μικροποσά, να πάμε στα χιλιάρικα. Κατηγορία τρίτη γύρου, παίζει πρώτη η Μπάρμπαρα. Αν σου αρέσει η κατηγορία, άμα δεν σου αρέσει, άφησε να παίξει ο Μανώλης. Μπορώ. Ναι, μπορείς. Όχι, εγώ θα παίξω. Εγώ θα παίξω. Εσύ θα παίξεις ό,τι και να είναι. Ναι. Τι είναι. Η κατηγορία μας είναι savoir vivre. Savoir vivre. Τρόποι καλή συμπεριφορά. Βαρβάρα, σου φέρονται ευγενικά οι συνοδοί σου συνήθως. Πάντα. Ανοίγουν πόρτες και τέτοια. Όχι πάντα. Γύρισα και θα σου πω εγώ τι σημαίνει savoir vivre. Πάμε. Η αλήθεια είναι ότι λίγο η γενιά σου έτσι παραπάνω έχουν χάσει λιγάκι τους τρόπους καλής συμπεριφοράς. Εσύ χάνεις τη σειρά σου απλά. Ο Μανώλης που είναι παιδί που μεγάλωσε με τρόπους καλής συμπεριφοράς θα σου δείξει τώρα με ευγένεια, δαχτυλάκι πρώτα και τώρα γύρισε. Να σηκώσεις τον detective από τον τροφό της τύχης και να τον στείλεις με τη βοήθεια βεβαίως της Ιωσήφινας να ανοίξει όποιο κουτάκι νομίζεις εσύ ότι θα σε βοηθήσει. Όποιο θέλεις εσύ. Στη δεύτερη σειρά. Στήλη, ναι, το πρώτο. Το πρώτο γράμμα της δεύτερης σειράς, δηλαδή το πρώτο γράμμα της τρίτης λέξης να ανοίξει μαζί με τις επαναλήψεις του, παρακαλώ. Αφού το αποκαλύψει η Ιωσήφινα μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το τι λέρε μεγάλο το σίγμα, πέτυχες. Υπάρχει άλλο σίγμα, υπάρχει ένα στο τέλος εκεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ίσα-ίσα για να κάνει 5 μέτρα πέρα δόθη η Ιωσήφινα. Σε ταλαιπωρήσαμε. Καθόλου. Γύρισε ξανά και ταλαιπώρησε ξανά την Ιωσήφινα, τη αρέσει, πίστεψε. Μανώλη, εσύ θυμάσαι να είσαι καθόλου gentleman έτσι όταν βγαίνεις με κυρίες όσο επιτρέπεται, έτσι. Δεν πιστεύω πρώτο ραντεβού να μην πληρώνεις εσύ τα πάντα όλα. Και στο δεύτερο και στο τρίτο. Α, είσαι παρέσει gentleman. Αυτά μας φάγανε. Λοιπόν, ένα μπαλαντέρ γιατί είσαι gentleman για ένα σύμφωνο που θα μου πεις τώρα. Το Δέλτα. Δέλτα. Ωραίο μπαλαντέρ. Πάρτο. Πάρτο και θα το βρεις μπροστά σου στον τελικό καλέ μου φίλε Μανώλη, αν πας εκεί. Χωρίς να το χάσεις πουθενά στη διαδρομή, με εξαίρεση αυτό το γύρο. Γιατί αυτός ο γύρος είναι ο μοναδικός που έχει χρεοκοπία. Plus, εάν πέσει εκεί, πάει τον μπαλαντέρ. Οτιδήποτε άλλο, ακόμα και η απλή χρεοκοπία ή αμόλυβδη, δεν σου το στερεί. Εντάξει. Ωραία. Ξαναγύρισε, σε παρακαλώ. Ο gentleman. Ο Μανώλης κερνάει σε όλα τα ραντεβού. Κοπέλα, έχουμε Μανώλη. Να. Σ' ανοίξει και τις πόρτες στο αυτοκίνητο. Στην αρχή. Στην αρχή, Είστε πολλά χρόνια μαζί. 5. Τώρα ανοίγει μόνο στην πόρτα, κατάλαβα. 20 ευρώ. Τονί. Λίγα-λίγα τα μαζεύει ο Μανώλης. Έχει 180 ευρώ αυτή τη στιγμή πάνω του.
Ναι, το ξέρω, δεν είναι φοβερό ποσό, αλλά πες το κι αυτό. Ναι, όχι, συγγνώμη, μη. Δυστυχώς η βιασύνη σου σε έκανε να πεις λάθος γράμμα. Να. Και έτσι τώρα δίνεις την ευκαιρία στη Χριστίνα να ρεφάρει και να βγάλει και τα πρώτα της χρήματα που να τα κρατήσει κιόλας. Γιατί λεφτά πέρασαν από τα χέρια σου, αλλά ήσουν ασπάταλη. Χάθηκαν. Χάθηκαν. Πάμε, Χριστινάκη μου. Ο 1,90 σύζυγος υπήρξε gentleman έστω στα πρώτα ραντεβού. Υπήρξε. Και είναι και ακόμη. Και είναι ακόμα. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. 50 ευρώ. Το TAF. Πολύ ωραία. Χριστίνα μου ξαναγύρισε. Χριστίνα, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα για τους gentleman. Όταν συνοδεύεις τη Χριστίνα, άντε να βρέχει και να πρέπει να της κρατήσει την ομπρέλα. Δηλαδή, αν είμαι εγώ, πρέπει να έχω και σκάλα βοηθητική μαζί για να τραβήξω την ομπρέλα. Δεν βγαίνουμε έξω όταν βρέχει. Όταν βρέχει. Με φαντάζεσαι εμένα. Δηλαδή, πραγματικά θα είχα άγραμμα της ελευθερίας. Πάρα τα ευρώ. Λοιπόν... Ακούω το επόμενο σύμφωνο. Το κάπα. Κάπα. Όχι, εδώ θα έχεις αστοχία. Βαρβάρα, είστε και πάλι σειρά σου. Βαρβάρα, ανανεωμένη από τις οδηγίες Παπαγεωργίου, πλέον έχει πάρει τα πάνω της. Έβγαλε και τα πρώτα της χρήματα πριν, θα τσιμπήσει. Βρε, το ρολόι το τριγυρνάει συνεχώς το ρολογάκι, ε. Για να δούμε. Ακόμη ένα ρολόι Schlesinger είναι μπροστά στα μάτια σου. Το μη. Ωραία, μπράβο. Ρολόι υψηλή ποιότητα, παρακαλώ, το Schlesinger, να έρθει στο χέρι σου και πάλι. Δεν θέλεις το ρολόι, γιατί δεν το παίρνεις. Να το πάρω. Βεβαίως, να το σηκώσεις, βεβαίως. Το θέμα είναι. Δεν βοηθάνε τα νύχια. Αν θα το κρατήσει, με τα μανικιούρ δεν μπορείτε να σηκώσετε τα δώρα. Τι να κάνω, μ' αρέσουν όμως πολύ. Σ' αρέσει τα νύχια σου. Τέλεια είναι. Τι, εννοείται, δεν είναι τέλεια, αφού είναι δικά σου. Σωστά. Τι θα λέγαμε. Σωστά. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι gentleman, savoir vivre, παρακαλώ, κρατήστε ένα διακριτικό ρολόι. Έχουμε πάρει το χρώμα που ταιριάζει με τα νύχια. Αυτό το ροζοκοράλο ασημένιο. Εντάξει. Λοιπόν. Βαρβάρα, ή θα χάσει τη σειρά σου ή θα βγάλει 80. Άντε, μπράβο, έλα. Λοιπόν, θα πω το πι. Νο. Λυπάμαι. 180 ευρώ έχει ο Μανώλης. Αν το λύσει, τα παίρνει. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μακριά ακόμη από αυτό, ε. Θέλουμε λίγο. Θύμισε μας λίγο την κατηγορία, Ιωσήφινα μου. Savoir vivre. Ή αλλιώς οι καλοί τρόποι. Καλούς τρόπους ψάχνουμε. Τρόποι καλής συμπεριφοράς. Savoir vivre, 20 ευρώ. Το λάμδα. Είσαι στα 200. Αυτό σε προκαλεί να αγοράσεις κάποιο φωνή. Ναι. Ήτα. Σε προκαλεί, αλλά δεν σου φαίνεται, είσαι πολύ ψυχραιμός. Ήτα, ηλιοβασίλεμο. Νο. Τσάπατε 100 ευρώ. Λυπάμαι γι' αυτό. Μένεις με 100 ευρώ αυτή τη στιγμή στο ταμείο σου, Χριστίνα μου. Έχεις ήδη 100 ευρώ στο ταμείο σου. Άντε να τα κάνεις 200, 300, 400, 500. Έλα. Όχι, θα τα κάνεις 200, 300, 400, αλλά τουλάχιστον. Αλλά 20 ευρώ θα τα πάρεις. Το ρο. Ατυχία. Βαρβάρα μου. Ναι. Η Βαρβάρα, η οποία πριν παίξει, κάνει και ένα πέταγμα μαλλιού. Πάντα. Γιατί έχεις κέρδος και φαντασία. Για να πάει καλά ο γύρος. Καλά θα πάει, μάλλον. Τέλεια. Ναι. Πες μου όποιο γράμμα θέλεις και μη φοβάσαι τίποτα. Το χ. Χαίρομαι που υπάρχει χ και θέλω να σου δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία. Κράτησε τη για μελλοντική χρήση μαζί με το ρολόι. Είσαι πολύ κοντά στο ρολόι Schlesinger και στην λύση του γρίφου. Αν το ξέρεις, ξεφούρνησέ το. Εάν δεν το ξέρεις, γύρισε. Δεν το ξέρω. Νο. Yes! Βαρβάρα, είσαι καλά. Εντάξει, βαθιά ανάσα, πάμε. Από τη μύτη παίρνουμε ανάσα, εκπνοή από το στόμα. Μπράβο, πες το. Λοιπόν, το Β, το γάμα. Είπες το Β πρώτα και αυτό πρέπει να λάβουμε ως απάντηση. Είπες το Β. Και δεν υπάρχει το Β. Δεν πειράζει. Η πρώτη σας απάντηση πάντα είναι και αυτή που μετράει. Και εδώ θα μου δώσει δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν θα παίξει ξανά για 200 και θα παίξει για το επόμενο ποσό που θα φέρεις. Γεια σας εδώ. Σπατάλησε η Ιωσήφινα, η Βαρβάρα μας την ευκαιρία να βγάλει το 200 τώρα. Βέβαια μπορεί να το ξαναφέρει. Την έσωσε η δεύτερη ευκαιρία όμως. Σίγουρα την έσωσε. Εντάξει, όριστε, δεν θα πήγες κι άσχημα. 100 τώρα. Ποιο γράμμα.
Ναι, το γάμα υπάρχει και μάλιστα. Θα πρέπει να σου έχει δώσει τη λύση του γρίφου. Όχι. Έχεις 350 ευρώ. Θέλεις να αγοράσεις κάποιο φωνιέν. Λοιπόν, θα αγοράσω το ε. Βεβαίως. Και μάλιστα έχει ένα σωρό ε. Και ωραία. Βλέπω το πρόσωπό σου να ακτινοβολεί μετά το ε. Που σημαίνει ότι βρήκες το γρίφο ή τουλάχιστον τον υποψιάστηκες. Ναι. Για να τον λύσεις. Θα τον λύσω. Πόσα λεφτά θα πάρουμε, κάτσε να σου πω τώρα, Ιωσήφινα μου. Θα πάρουμε 250 ευρώ. 250, μαζί με τα 100 που έχεις πριν, ανεβαίνεις άλλο λίγο. Έλα. Ωραία. Δεν μιλάμε συνέχεια για τον εαυτό μας. Δεν μιλάμε συνέχεια για τον εαυτό μας. Αυτό που κάνουμε εμείς οι δύο εδώ και μισή ώρα. Εντάξει, θα κάνουμε. Ναι, παιδιά. Παιδιά, είναι τρομερό. Γιατί έχω βρει τον άνθρωπό μου εδώ, τη Βαρβάρα, με την οποία μιλάμε συνέχεια για τον εαυτό μας τόση ώρα. Και χάρη σε αυτό το γρίφο, καταφέρνει να λύσει τη λεξομαχία, να πάρει τα 250 ευρώ και στο σύνολο, παιδιά, πλέον η Βαρβάρα να περάσει πρώτη με 350 100 ευρώ πάνω από τον Μανώλη. Ωστόσο, δεν είναι αυτά ποσά που δείχνουν φαβορί, είναι ποσά που μπορεί πολύ εύκολα οποιοδήποτε να φτάσει. Δηλαδή, τα 350 ευρώ της πρωτοπόρου μας, που μέσα σε αυτά έχει και ένα ρολογάκι Slashenger, δεν μπορεί να κοιμάσει ήσυχη, γιατί και ο Μανώλης με ένα 400 έφτασε και η Χριστίνα δεν είναι τίποτα, ένα 500, σας πέρασε όλους μαζί. Το εννοώ αυτό. Μπορεί να συμβεί στην επόμενη λεξομαχία, όχι το 500, αλλά το 200 και η σειρά προτεραιότητας που θα αλλάξει πλέον. Λεξομαχία 2 με γράμματα που εξαφανίζονται και εμφανίζονται. Η κατηγορία είναι χόμπι. Ψάχνουμε δύο χόμπι εδώ και θα τα βρείτε τώρα. Χόμπι. Δύο διαφορετικά χόμπι. Μανώλη, πες το. Μπαλέτο, γιόγκα. Μπαλέτο, γιόγκα. Εδώ να πω ότι έζησα μία πολύ όμορφη στιγμή. Παραλίγο να χάσεις τη λύση του γρίφου, γιατί έχει βρει τον μπαλέτο και τη γιόγκα, το ξέρει, και αντί να βάλει στο κουμπί μου και... Ευτυχώς για σένα, κανένα τα κορίτσια δεν πρόλαβε να πατήσει. Επίσης να σου πω ότι η Χριστίνα δεν το άκουσε, δεν το βρήκε γρήγορα, γιατί δεν άκουσε χόμπι, άκουσε χόμπιτ. Έτσι έχει συνηθίσει, ναι, κοίταξε, κοίταξε τώρα, ο Γκάνταλφ για τα χόμπιτ, κοίτα. Το έχουμε. Διαλέγεις κατηγορία. Θέλεις να πεις μια δική σου ή να σου βάλω εγώ κατηγορίες. Αθλητικά. Αθλητικά θέλει. Που κοιτάξτε, διαλέγει και κατηγορία του τόπου, του μπαγάσα και αμέσως να εκμεταλλευτεί. Να σου πω κάτι, αν είχε αθλητικά ένα στάδιο να βρει μπαγάσα, εμείς θα τα κάνουμε πιο ωραία. Οι τρεις κατηγορίες που έχεις να διαλέξεις και να επιλέξεις είναι οι εξής. Ταξίδι στην Ελλάδα, στη δουλειά, Διονύσης Κινάς, και δύο σε ένα. Ποια κατηγορία νομίζεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο? Ταξίδι στην Ελλάδα. Ταξίδι στην Ελλάδα, που θα πας με τα λεφτά που θα βγάλεις από την τροχό της τυχής. Εκεί θα πάμε. Τέταρτο γύρο. Είναι ένας μπόνους γύρος για 200 ευρώ. Η κατηγορία ήδη την ξέρουμε, χάρη στο Μανώλη. Το θέμα είναι ποιος θα βρει πρώτος αυτό που ψάχνουμε στην Ελλάδα. Ταξιδεύοντας πάντα. Μανώλη, δύο αξιοθέατα θέλουμε. Ελληνικά. Άντε, να το πω και αυτό. Κοντά-κοντά είναι. Έλα, Μανώλη μου. Χάνεις τη σειρά σου. Πήγα να πω ότι τα γράμματα δεν μου βγαίνουν για σπήλαιο δίρου. Οπότε δεν έχουμε αυτό το αξιοθέατο. Χριστίνα μου, από πού κατάγεσαι? Καταγωγή μου είναι Σπάρτη. Α, και εσύ από εκεί πέρα είσαι. Όχι μέσα από τη Σπάρτη, είναι ανάμεσα Γήθιο Σπάρτη. Βαρβάρα και εσύ, Μανιάτσα? Όχι, Κερκυραία. Α, καλά, μπλέξαμε. Έλα, Χριστίνα μου. Πολύ ωραία.
Και υποσχεθήκαμε άλλωστε, επειδή έχουμε δύο παιδιά, πρέπει να παίρνουμε κινητά συνεχώς. Αλλιώς θα μαλώνουν με το ένα. Το θέμα είναι το πήραμε το άλλο πριν. Λοιπόν, το σίγμα. Ωραία. Δικό σου το MLS. Και δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά το προηγούμενο τελικά δεν το πήραμε, γιατί δεν εξασφαλίσαμε εκείνο το γύρο. Αυτό, οπότε έχεις ακόμα δρόμο. Εντάξει, το πολύ πολύ να αγοράσεις ένα στο άλλο παιδί, να μαλώνουν. Ποιο είναι το πιο μεγάλο, το αγόρι ή το γορίτσι? Το αγόρι. Το αγόρι, έτσι. Όχι, κατάλαβα. Το αγόρι και πήγαμε φέτος πρώτο γυμνασίου, οπότε. Γυμνάσιο! Ναι. Υπερτερή. Παρακαλώ, Χριστίνα. Αν και κανονικά την αγαπάει την αδερφή του και θα την υποστηρίζει και θα τη λατρεύει. Θα τη δέρνει μόνο δύο φορές τη μέρα. Έτσι. Όχι παραπάνω. Το ξέρω γιατί εγώ έχω μεγάλο αγόρι, μικρό κορίτσι. Και όσο μεγαλώνει, τη χτυπάει όλο και λιγότερο στο σπίτι. Λοιπόν, να και κάτι για τη Χριστίνα μας, κάτσε καλά. Όλο δώρα για τα παιδιά. Συγγνώμη, Χριστίνα μου, σε περιμένει μία δώρα επιταγή για έπιπλα. Λοιπόν. Σύμφωνο. Το ταφ. Χάθηκε ο χρόνος σου. Κάναμε πάρα πολύ ώρα να το πούμε. Ναι. Από την ώρα που σας δίνω το λόγο είναι πάντα 5 δευτερόλεπτα. Από την ώρα που δίνω εγώ το λόγο, έτσι. Βαρβάρα μου, τι έχεις φοβηθεί, σε έχει φοβηθεί η ψυχή μου, το ψευλέπω έτσι. Ναι. Μαζεμένη σαν το. Γιατί δεν είμαι καλή στη γεωγραφία. Σαν το πόσουμ. Δεν είναι γεωγραφικό απαραίτητα. Περίπου. Είναι, είπαμε, αξιοθέατα. Υπάρχει πιθανότητα να πάει εκδρομή με το σχολείο. Δεν ξέρω, Βαρβάρα, γύρισε. Θα γυρίσω. Μέχρι πέρσι η Βαρβάρα μας, βέβαια παιδιά να το πούμε, μέχρι πέρσι πήγαινε σχολείο. Συμμαθήτρια του Τζουγκανάκη ήτανε. Κατάλαβες, είναι η νέα βερσιόν παιδιών που γεννήθηκαν εκεί, κοντά στο 2000. Χάνεις τη σειρά σου, λυπάμαι, Μανώλη μου. Μανώλη, εσύ πότε έβγαλες το σχολείο? Το 2000. Το 2000, όταν γεννήθηκε η Βαρβάρα με την Ιωσήφινα κοντά. Πολύ ωραία, Μανώλη μου, πάμε. 50 ευρώ, μη σε παίρνει από κάτω, πάμε. Tough. Κατάλαβες, Ιωσήφινα. Εσύ γεννιώσουνα και εμείς βγάζαμε το σχολείο. Έλα, Μανώλη. Εγώ έβγαλα το σχολείο και 2-3 χρόνια πριν γεννηθούν τα κορίτσια. Το έχει, παιδιά, το έχει ο παιχταράς. Το έχει ο παιχταράς! Όχι, ρε παιδιά. Είχα πάρει φορά, είχα βάλει το ελαττήριο αυτό που κάνει πόιν και πηδάς πάνω. Πάει το ελαττήριο. Δεν με πάει. Το νι. Ωραία, ένα διπλό νι. Παρακαλώ. Προσπαθώ κι εγώ να λύσω το γρίφο, να δώσω καμία βοήθεια παραπάνω, να πάρω κανένα ποσοστάκι. Θα τα βρούμε. Έχω 3 εκατοστάρικα για σένα έτοιμα. Υπομορφή δωρεπιταγής. Το μη. Έπιπλο 900, παρακαλώ. Ελληνική ποιότητα, έτοιμο παράδοτο. Και πολλά καταστήματα σε όλη την Αθήνα για να πάνε να διαλέξεις. Μπες στο site, 900.gr. Σου περισσεύουν 100 ευρώ. Άρα μπορείς να πάρεις ένα και μοναδικό φωνήεν. Εδώ σε θέλω μάστορα. Ένα σύμφωνο. Κάπα. Άκου τώρα τι θα γίνει. Θα σε ενημερώσει η Ιωσήφινα για το ποσό, το οποίο μαζί με το δώρο βεβαίως, έχεις αυτή τη στιγμή πάνω σου. Διότι ουσιαστικά αυτό θα ρισκάρεις αν ρισκάρεις. Τι έχουμε? 520 ευρώ. Έχουμε 520. Αν σηκώσεις το jackpot, ρισκάρεις αυτό το ποσό, να το χάσεις, εάν έχει χρεοκοπία. Αν όμως έχει jackpot, τότε φίλε μου Μανώλη, αυτό το ποσό, συν το προηγούμενο ποσό, συν ότι βγάλεις αυτό το γύρο ακόμη, όλα μαζί διπλασιάζονται και τότε Μανολιό, πάμε κοντά στα 1500 και γίνεις αυτομάτως φαβορί πριν το τελευταίο γύρο. Θα πάρεις αυτό το ρίσκο ή απλά θα ξαναγυρίσεις τον τροχό της τύχης? Όχι, θα τον γυρίσω. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι είχε κάτω το θαυμαστικό αυτό και αν θα οδηγούσε σε κάτι καλό. Σίγουρα η συνέχεια είναι πολύ καλή. Δικαιώθηκες 100%. Το ρο. Να το χιλιάρικο, παιδιά! Να το χιλιάρικο! Ο Μανώλης πήγε από άλλο δρόμο, αλλά κατάφερε να φτάσει εκεί που ήθελε. Αγοράσω φωνή. Αλφα. Πολύ κοντά στη λύση, σίγουρα. Εντάξει, μπορώ να δώσω άλλη μια μικρή βοήθεια.
Το πρώτο από τα δύο αξιοθέατα παίζει κάτι με κάστρο. Ναι. Δεν εκτιμάς τη βοήθειά μου. Μπορεί και το δεύτερο. Μπορεί και το δεύτερο. Δεν λέω κάτι. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να το λύσεις ή να ξαναπαίξεις ή να αγοράσεις. Αγοράσω, αγοράσω. Ωραία. Λογικό. Πολύ λογικό. Ομικρόν. Εντάξει, νομίζω ότι έχεις επιλέξει το πιο σωστό φωνήεν για να λύσεις αυτό το γρίφο. Όχι, δεν να πάρεις κι άλλο. Ναι, να πάρω κι άλλο. Οκ. Okay. Ήττα. Πάρα πολύ ωραία. Παρότι και η Χριστίνα και η Βαρβάρα απορούν με σένα, απορούν. Γιάννης πάρει αυτό, γράψε το, είπε και ο Ξοδηλόπουλος μετά. Θα πρέπει να το λύσεις λογικά τώρα, Μανώλη, λέω τώρα εγώ. Εάν όχι, τα ίδια παντελάκι μου, μάλλον τα ίδια μανολάκι μου, τα ίδια μανολιό μου. Ναι, θα πάρω άλλο ένα. Φίλε και όλα πάντα, πάρεις λεφτά έχεις. Το έψιλον. Έψιλον. Ωραία, πάει και αυτό. Να το πάρει το ποτάμι. Τώρα νομίζω ότι μας κάνεις πλάκα τόση ώρα και απλώς έλεγες εντάξει μωρέ, ντάμπ, να πετάξω και λίγα λεφτά έτσι. Να πετάξω και ένα κατοσταρικάκι. Έλα ρε Μανώλη, έλα ρε Μανώλη. Εδώ μεταξύ, τέφαρο. Ας το λύσουμε με το καλό και μετά μπορώ να σε κοπανίσω με την ψυχία μου που πέταξε τόσα λεφτά. Έλα. Κάστρα, μεθόνης και κορώνης. Κάστρα, μεθόνης και κορώνης. Ρε μπαγάσα, πού να μην ήσουν και από τη μάνη. Είναι μεσημειακή αυτή. Εντάξει. Μιλάμε. Μία ώρα δρόμος τώρα, μην με τρελαίνεις. Μία ώρα δρόμος. Αυτό το ξέρουμε εμείς πως θα τον Εύρο. Το ξέρει η Ιωσήφινα που είναι από τα Χανιά και από το Ρέθυμνο. Είναι δυνατόν. Μανώλη, πάλι καλά που δεν έχασες κάνα πεντακοσάρικο να αγοράσεις φωνήεντα. Αλλά έχασες αρκετά χρήματα εκεί. Ωστόσο, με εκείνη την πεντακοσάρα ανέβηκες μόνο σε αυτό το γύρο 1320. Και η διαφορά εκτοξεύεται. Μαζί λοιπόν με τον bonus και το ποσό που μου μάζεψες και μαζί με αυτά που είχες πριν, ξέρεις που έχεις φτάσει. Θα σου πω τώρα εγώ. Στα 1770 ευρώ. Και τώρα, αφού πάω να τον επιπλήξω με μαθήματα γεωγραφίας για την ίδια του την περιοχή, βάλτε διαφημίσεις γιατί δεν θέλω να το δείτε αυτό. Απαγορεύεται να το βλέπουν τα μάτια αυτό που θα του κάνω τώρα. Έρχομαι. Τελευταίος γύρος έφτασε. Έφτασε και έχουμε ένα ξεκάθαρο φαβορί σήμερα. Ένα ξεκάθαρο φαβορί από τη Μάνη μεριά, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να παίξει τελικό και να διεκδικήσει το αυτοκίνητο. Θα τον αφήσουν όμως τα κορίτσια μας. Θα το μάθουμε τώρα, τελευταίο γύρο! Χριστίνα, Βαρβάρα, πάμε δυνατά, διότι έχετε μείνει πίσω από τα 1770 ευρώ που έχει ο πρωτοπόρος Μανολιός. Θα παίξει τελευταίος ο Μανώλης. Παίζει πρώτη η Χριστίνα, μετά η Βαρβάρα. Η κατηγορία είναι η πιο σημαντική γιατί είναι και η τελευταία που θα ακούσετε και οι τρεις μαζί απόψε. Η επόμενη κατηγορία είναι μόνο για έναν από εσάς. Η κατηγορία είναι στη δουλειά. Στη δουλειά. Χριστίνα μου, πάμε. Καλή επιτυχία. Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν με θέλει σήμερα. Νομίζω ότι είναι θέλει. Το τέταρτο γράμμα που δεν πετυχαίνει με τίποτα. Βαρβάρα μου, μη σε παίρνει από κάτω, διότι τα 500 ευρώ είναι μέσα στο τροχό τη τύχη. Και με ένα τέτοιο 500 ευρώ, Μανώλη. Έφτασε εκεί που έφτασε. Και εσύ μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλει να σε πείσω γι' αυτό. Πάντα. Ότι μπορεί να το φέρει. Ναι. Ότι μπορεί. Ναι. Μπορεί, Βαρβάρα! Ναι. Έλα, Βαρβάρα! Αν έχει χτίσει τη διάβαινε που λέμε. Λοιπόν, όχι. Θα φέρεις 50 για την ώρα. Το σίγμα. Έλα, θα φέρεις μετά το 500 σου. Σίγμα. Τώρα δεν θα πω αυτό που σκεφτήκαμε όλοι, ότι άμα έχεις 500 τώρα ήσουν στα 1500 ήδη. Γιατί μπορεί να το κάνεις τώρα αυτό, Βαρβάρα, τώρα. Κάντο με τη σαλοπέτα όπως είσαι. Πάμε.
Αρβάνα, εγώ ξέρω και δεν φοράω λευκή σαλοπέτα, έτσι. Γιατί? Γιατί λερώνει όταν τρώω. Α, σωστά. Αλλιώς σαλοπέτα με ξέρεις. Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία. Καλό, καλό για σένα. Καλό για σένα. Το μη. Ωραία. Και δεύτερη ευκαιρία για πάρτι σου, αλλά έχεις τόσο μεγάλο δρόμο να διαβείς για να φτάσεις εδώ το μεσχέ. Το ξέρω. Ξανά. Είναι τόσο μεγάλη απόσταση που ακόμη και τα 200 και τα δώρα δεν μας καλύπτουν και τόσο πολύ. Το κα... Πολύ ωραία, το πες κάπα. Το. Το κάπα. Μπράβο, ρολόι Slashenger 180 ευρώ. Πάρ' το. Ξαναγύρισε εδώ πέρα, σε παρακαλώ, διότι μόνο τα 500 σε σώζουν. Πρέπει να φανείς και τυχερή, όπως ο Μανώλης. Παίζει μεγάλο ρόλο η τύχη εδώ τώρα, στον τελευταίο γύρο. Όχι. Λέγε. Το πει. Δώσε μου δεύτερη ευκαιρία και ξαναγύρισε, έχοντας στο μυαλό σου κάτι πορτοκαλί με χρυσά γράμματα. Και χρυσά αστεράκια. Δεν είναι του Champions League, τα αστέρια είναι του 500 ευρώ. Εκεί, στα δώρα το μάτι σου, συνέχεια. Το νι. Σήκωσε και το MLS, μπράβο σου. Άλλο ένα δωράκι αξίας 299 ευρώ φτάνει δίπλα σου. Ξέρω ότι έχουμε γεμίσει με δώρα, αλλά πρέπει να ξαναγυρίσεις. Πρέπει να γυρίσεις, παρότι έχεις ένα μεγάλο ποσό. Έχεις ένα μεγάλο ποσό. Τώρα έφερες αυτό που ήθελες. Και τώρα... Και τώρα... είναι το πιο σημαντικό σημείο σε όλο μας το παιχνίδι. Το γράμμα που θα μας πεις τώρα μπορεί να κρίνει το φιναλίστ. Πες το. Λάμδα. Λάμδα. Ναι! Yeah! Θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι, κι εγώ. Αυτή τη στιγμή, 1770 έχει ο Μανώλης, 1579 έχει η Βαρβάρα. Δηλαδή, ένα διακοσάρικο τελειώνει το έργο υπέρ της Βαρβάρας. Οτιδήποτε κάτω από αυτό είναι υπέρ του Μανώλη. Βαρβάρα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πλησιάζει, παιδιά! Το πλησιάζει, παιδιά! Το πλησιάζει, παιδιά! Και το φέρε, παιδιά! Αλλά, δεν θέλω να πούμε κουβέντα μέχρι. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι ό,τι πεις τώρα κρίνει πραγματικά το παιχνίδι. Αν υπάρχει το γράμμα που θα μας πεις, είσαι νικήτρια. Εάν δεν υπάρχει, παίζει ο Μανώλης. Παρακαλώ. Το γάμα. Διάλεξε το γάμα. Είναι το γράμμα το καθοριστικότερο του σημερινού μας παιχνιδιού. Εάν υπάρχει, έχω νικήτρια. Τη Βαρβάρα. Εάν δεν υπάρχει, ο Μανώλης ξαναπερνά πρώτος και με μια τεράστια διαφορά. Γάμα έχουμε. Λοιπόν, βαθιά ανάσα, έφτασες... Στην πηγή. Στην πηγή. Νερό δεν ήπιες. Όχι. Μανώλη, καταλαβαίνεις από ότι έχεις σωθεί, έτσι. Έφερε δύο φορές αυτά που έπρεπε να φέρει για να σε κερδίσει. Εάν λύσεις το γρίφο τώρα στην κατηγορία στη δουλειά, είσαι ο μεγάλος νικητής με ένα αξιοσέβαστο ποσό για τελικό. Εάν όχι, θέλω να γυρίσεις, γιατί δεν έχεις και άλλη επιλογή. Να το λύσω. Το λύνουμε. Μανώλη, αν το λύσεις σωστά, χαιρετάμε τα κορίτσια και πάμε τελικό. Σε ακούω. Κλείσαμε συμφωνίες. Κλείσαμε συμφωνίες. Λες, λοιπόν, ότι το φι ήταν το τελευταίο σύμφωνο που ψάχναμε. Η σωστή απάντηση σε στέλνει απευθείας στο τελικό να διεκδικείς το αυτοκίνητο. Ε.
δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ όλο αυτό που συμβαίνει. Ξέρω ότι η Χριστίνα μπορεί και να το λύσει έτσι για το ονόρε, γιατί η απόσταση είναι τόσο μεγάλη που δεν βγαίνουμε οικονομικά. Το ξέρω. Θα το λύσεις για το ονόρε. Να το πω. Να σε δω, Χριστίνα. Κλείσιμο συμφωνίας. Μιλάμε για ένα πραγματικό θρίλερ που τελειώνει. Με μεγάλο νικητή, τον Μανώλη, παιδιά. Μανώλη, να έρθω να ακούσω τη δική σου καρδιά. Να ακούσω την καρδιά της Βαρβάρας. Να ακούσω την καρδιά της Χριστίνας που βρήκε ένα γρίφο καθώς στο τέλος που δεν προλάβαινε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τους τρεις παίκτες, παρακαλώ. Μανώλη μου, μαζί μου τελικό με 1.770 ευρώ, παρακαλώ. Αφού πρώτα ευχαριστήσεις τη Βαρβάρα που σου έδωσε την ευκαιρία να πας εκεί. Συγχαρητήρια. Τη Χριστίνα. Και τώρα, κορίτσια, θα ήθελα να μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας, διότι με τον κύριο Μανώλη μπορεί να μην πάμε στα κάστρα της Μεσσηνίας, έτσι, αλλά αν είναι να πάμε, θα πάμε σε 4 ρόδες και με ένα μπαλαντήρι παραπάνω τώρα. Ωραία. 1.770 ευρώ με μία δωρεπιταγή επίπλων 900. Καλή επιτυχία. Ό,τι βγάλεις παραπάνω από αυτό, μόνο καλό θα σου κάνει. Και αν είναι και κλειδάκι αυτοκινήτου, θα κάνει καλό σε όλη την οικογένεια. Έλα, Μανώλη, καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία γυροβολιά απόψε για τον Μανώλη, ο οποίος έχει ήδη στην τσέπη του 1.770 ευρώ στο σύνολο και το 16 είναι το νούμερο που μπορεί να αποτελεί το νέο του τυχερό νούμερο. Δώστε μου, σου παρακαλώ. Και έλα μαζί μου. Εσύ θα μου δώσεις ένα φάκελο και εγώ θα σου δώσω ένα μπαλαντέρ. Μου κέρδισε στον πρώτο γύρο. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι γυναίκα της ιστορίας. Ελληνίδα γυναίκα που έχει μείνει στην ιστορία. Παρακαλώ. Να βάλουμε 10 γράμματα σήμερα σύνολο, χάρη στον μπαλαντέρ. Το λάμδα, το πι, το σίγμα, το τάφ και το αλφα είναι τα πρώτα. Ή τουλάχιστον όλα όσα υπάρχουν από αυτά. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλά. Σειρά σου. Πρώτο σύμφωνο. Μη. Μη, όπως λέμε, Μεξικό. Κάπα. Κένια. Να πάμε χώρες. Ρο. Ρουάντα. Δώσε μου τον μπαλαντέρ. Παίρνεις τώρα ακόμη ένα σύμφωνο. Περισσότερα από τους... Το νι. Ωραία. Νικαράγουα. Με 4α θέλω κάτι εξίσου δυνατό από τα φωνήεντα. Το όμικρον. Όμικρον. Να θυμηθούμε τα γράμματα, 5 συνολικά, που πήρε ο Μανώλης. Μη, κάπα, ρο, νι, όμικρον, τώρα. Άψογα. Μπράβο, Μανώλη. Σου δίνω 10 δευτερόλεπτα. Ευχαριστήσου το. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Βεβαίως. Τα σωστά γράμματα φέρνουν τα σωστά αποτελέσματα. Αγόρι μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι. Κράτα αυτό εδώ γιατί μας έδωσε ένα επιπλέον σύμφωνο και το επιπλέον σύμφωνο είναι αυτό το οποίο έκανε ουσιαστικά ένα μεγαλύτερο άνοιγμα, είχαμε μεγαλύτερο εύρος και ουσιαστικά με το που εμφανίστηκαν τα γράμματα το είχε βρει ο άνθρωπος. Εγώ στη θέση σου θα μας είχα τρολάρει και λίγο, να περάσουν και 9 δεύτερα και μετά να το μπουμπουνίσω. Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα 1770 και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Γιατί μαζί με αυτό υπάρχει το περιεχόμενο του φακέλου. Το οποίο είναι άλλα 2.000 σύνολο 3.770 ευρώ μαζί με μία δώρα επιταγή για έπιπλα 900, γιατί και η γυναίκα περιμένει 5 χρόνια σχέση, σου λέει να μην παραγω κάτι της. 3.770, γιατί όποιος γυρίζει, φυσικά, κερδίζει. Καλό απόγευμα. Μπράβο, μεγάλε.